Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, TV100. Θα θυμάστε μια παλιά ταινία του 1940, Παρίσι, Νέα Υόρκη. Εμείς ονομάσαμε σήμερα την εκπομπή μας Παρίσι, Άγκυρα, μέσω Μαδρίτης, Ρώμης, Αθήνας. Δηλαδή θα δούμε τις σχέσεις όλων αυτών των πρωτευουσών. Θα έλεγα να προσθέταμε και την Τρίπολη, διότι ουσιαστικά θα δούμε όλη τη Μεσόγειο. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, κάθε μέρα το γεωπολιτικό τοπίο μεταβάλλεται και νομίζω μια ματιά, διότι μέσα στα 55 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, μια ματιά μπορούμε να ρίξουμε, δεν υπάρχει δυνατότητα μιας σε βάθος ανάλυσης. Μια ματιά λοιπόν από ανθρώπους οι οποίοι τα παρακολουθούν τα γεγονότα πάρα πολύ στενά, τα έχουν αφομοιωμένα και μπορούν να τα προβάλλουν και στο μέλλον, θα έχει ενδιαφέρον. Θα είναι λοιπόν μαζί μας μέσω Skype, μέσω διαδικτύου, δύο διακεκριμένοι ομιλητές, αναλυτές, ο κύριος Ιωάννης Μάζης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καλησπέρα κύριε Μάζη. Καλησπέρα κύριε Σαββίδη, τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής. Λοιπόν, να μπούμε επειδή τα... Κύριε Σαββίδη, ναι. Επιτρέψτε μία στιγμή. Φεύγω από την οθόνη, έτσι, και επιστρέφω αμέσως. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα με τον, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Καλεντερίδη στην αρχή. Κύριε Καλεντερίδη, ο οποίος είναι μαζί μας, να θέσουμε το θέμα στο πεδίο. Ποια είναι η πιο επίκαιρη και πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη σε αυτόν τον γεωπολιτικό χώρο που λίγο πολύ περιέγραψε εισαγωγικά? Τι γίνεται? Ναι, κατά την άποψή μου πιο σοβαρά. Α, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να συνδεθούμε και με τον κύριο Καλεντερίδη και με τον κύριο Μάζη, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν εξελίξεις σε αυτόν τον γεωπολιτικό χώρο που έχουν ενδιαφέρον. Καταρχάς... Ναι, με ακούτε κύριε Σαββίδη? Τώρα σας ακούμε, σας ακούμε. Σας ακούμε, ναι. Πιστεύω λοιπόν ότι το πιο σημαντικό που συμβαίνει είναι η προσπάθεια της Ρωσίας να χειραγωγήσει την Τουρκία χρησιμοποιώντας το κουρδικό χαρτί. Και λέω ότι είναι η σημαντικότερη εξέλιξη αυτή, γιατί σε περίπτωση που τελεσφορήσουν οι προσπάθειες της Ρωσίας, επειδή το κουρδικό είναι ένα ζήτημα τεράστιο, 40, που αφορά 40 εκατομμύρια ανθρώπους και η κουρδική γεωγραφία φιλοξενεί τα μεγαλύτερα αποθέματα νερού σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή. Φιλοξενεί τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και καταλαμβάνει και ένα γκρίσιμο χώρο μεταξύ της Τουρκίας, του Ιράν και του αραβικού κόσμου και της Μεσογείου. Πιστεύω λοιπόν ότι σε περίπτωση που δρομολογηθούν εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα θα έχουμε κατακλυσμιαίες αλλαγές. Κατά τα άλλα, αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό είναι οι εξελίξεις στην Λιβύη, οι εκλογές που θα γίνουν στις 24 Δεκεμβρίου. Φαίνεται ότι εκεί η Τουρκία κάνει ένα πολύ σημαντικό παράγοντα που εξυπηρετούσε τα συμφέροντά της και αναφέρουμε στο σημερινό πρωθυπουργό το debate, του οποίου την υποψηφιότητα ακύρωσε η ανωτάτη εκλογική επιτροπή της Λιβύης. Και η Τουρκία στην ουσία έμεινε χωρίς υποψήφιο στη Λιβύη. Εάν λοιπόν η επόμενη μέρα στη Λιβύη έχει μια κυβέρνηση, την επόμενη μέρα στη Λιβύη υπάρχει μια κυβέρνηση στην οποία δεν μπορεί να ασκήσει επιρροή η Τουρκία, και αυτό βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα είναι η πιο σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα. Το πρώτο που είπα είναι ένα γεωπολιτικό θέμα που αφορά με και την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά όχι πρωτογενώς, όχι άμεσα, δευτερογενώς θα έλεγα. Nice. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα. Η εξελίξη του πολιτικού με την επέμβαση της Ρωσίας και η εξελίξη στη Λιβύη, όπου η Τουρκία φαίνεται ότι κάνει ένα σημαντικό τώρα, πολιτικό... Κύριε Καλεντερίδη, μήπως αυτή η διαχείριση του κουρδικού από την Ρωσία είναι λίγο πολύ, έχει ένα πρότυπο αμερικανικό, όσο οι Κούρδοι τους, όσο χρειάζονται τους Κούρδους οι Ρώσοι τους αξιοποιούν έτσι για να στριμώξουν και την Τουρκία, αλλά μόλις η Τουρκία τους ικανοποιήσει
τους αφήνουν και αυτοί στο περιθώριο. Μήπως δηλαδή έχουμε το ίδιο φαινόμενο όπως έκαναν και οι Αμερικανοί τότε με τον ISIS. Τους βάλαν μπροστά, πολέμησαν και μετά τους εγκατέλειψαν. Αυτό συμβαίνει, αλλά και οι δύο χώρες, μεγάλες χώρες, έχουν τις λεγόμενες βαθιές πολιτικές στο κουρδικό. Και οι δύο χώρες. Ποιες χώρες? Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ρωσία. Θέλω να μοιραστώ με τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριές σας το εξής. Ότι όταν οι Ιρανοί κατέλαβαν την Αμερικανική πρεσβεία τη δεκαετία του 70, τότε βρήκαν σωρούς με κατεστραμμένα έγγραφα. Και έχει βγει και ένα έργο γι' αυτό. Έβαλαν 200 ειδικούς και έκαναν ανασύνθεση αυτών των εγγράφων που είχαν περάσει από τις καταστροφές εγγράφων. Ένα από τα έγγραφα που ανασυνετέθη είναι και το σχέδιο για το Μεγάλο Κουρδιστάν. Ένα απόρριτο αμερικανικό έγγραφο. Την ίδια πολιτική, βαθιά πολιτική, έχει και η Ρωσία. Η Σοβιετική Ένωση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του κουρδικού απελευθερωτικού, στην εμφάνιση του και ανάπτυξη του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος. Η Ρωσία ποτέ, και η Σοβιετική Ένωση, αλλά και η Ρωσία ποτέ δεν χαρακτήρισε το εργατικό κόμμα του Κουρδιστάν, το PKK ή PKK, όπως το λένε οι Κούρδοι, ποτέ δεν το χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση. Και η Ρωσία, από τότε που οι εξελίξεις με αμερικανική πρωτοβουλία στην βόρεια-βορειοανατολική Συρία δημιούργησαν αυτήν την αυτόνομη διοίκηση των Κούρδων με το Κόμμα της Δημοκρατικής Ενότητας και τις Δυνάμεις Προστασίας του Λαού, έδωσε η Ρωσία την άδεια και στις δύο αυτές οντότητες, δηλαδή πολιτική και στρατιωτική, να έχουν γραφεία στη Μόσχα, ναι, για να έχει έναν τρόπο να παρεμβαίνει. Τι θέλω να πω? Ασφαλώς οι μεγάλες χώρες, εάν το συμφέροντος κάποια στιγμή είναι να πουλήσουν τους Κούρδους, θα το κάνουν. Αυτό όμως δεν γίνεται ολοκληρωτικά. Γίνεται εκείνη τη στιγμή. Πάντα κάτι κερδίζουν. Πάντα κάνουν ένα μικρό βηματάκι. Έχουν ανάγκη τις δύο μεγάλες χώρες και κατά την άποψή μου το κουρδικό δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ εάν δεν συμφωνήσουν αυτές οι δύο μεγάλες χώρες σε μια συμφωνία τύπου Γιάλτας για την περιοχή. Μάλιστα. Εάν συμφωνήσουν και στη συμφωνία αυτή υπάρχει ένα παράρτημα που αφορά την ίδρυση 4 αυτόνομων κουρδικών κρατών μέσα στα όρια του Ιράν, του Ιράκ, της Συρίας και της Τουρκίας. Εάν λοιπόν υπάρχει αυτό, τότε μπορούμε να πούμε ότι φαίνεται και μια προοπτική αυτά τα 4 αυτόνομα κράτη να ενωθούν βελούδινα, χωρίς πόλεμο κάποια στιγμή, και να έχουμε το λεγόμενο Μεγάλο Κουρδιστάν. Κύριε Μάζη, τα βασικά εκείνο που θα ήθελα να εξετάσουμε κάποια στιγμή, γιατί παρακολουθείτε και εσείς αυτή την περιοχή, είναι αυτές οι διάφορες συμφωνίες και συγκλήσεις, ας πούμε, Ισπανίας με την Τουρκία, Γαλλίας με την Ιταλία. Μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι παίζει και η Ελλάδα σαν μπαλαντέρ ίσως. Ίσως δεν παίζει και το ρόλο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια παρουσία. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα και τη δική σας άποψη. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην Τουρκία, εάν βρισκόμαστε στο τέλος της εποχής Ερντογάν, και αν μέσα στο βάθος, και μετά σε αυτό θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον κύριο Καλεντερίδη, βλέπετε τη δημιουργία ενός κουρδικού κράτους, μιας κουρδικής υπόστασης, πολιτιακής ας πούμε, ας μην ονομαστεί και κράτος, που θα δημιουργεί προβλήματα στο μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας? Κοιτάξτε, η κρίση μου για την περίπτωση της μετάβασης στην Τουρκία, η οποία εκ των πραγμάτων κάποια στιγμή θα γίνει, είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, ακόμη και αν ο κύριος Ερντογάν προσπαθήσει να κάνει και νέα παρέμβαση στον εκλογικό νόμο, έχω την εντύπωση ότι το αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης θα είναι ένα μπούμερακ και για τον ίδιο, αν το επιχειρήσει. Εάν επίσης εξετάσουμε το σενάριο το οποίο άφησαν να διαρρεύσει οι Βρετανοί πρέσβεις, οι τρεις, οι οποίοι συνήλθαν στην Αθήνα προμηνώς περίπου και την είδηση έβγαλε στο
στην δημοσιότητα η εφημερίδα Εστία, ότι δηλαδή θα υπάρξει μία ομαλή και μη αιματηρή μετάβαση από τη μία εις την άλλη κατάσταση. Εγώ παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς γνωρίζω ότι οι Βρετανοί δεν είναι εκείνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να εμπιστευθούν μία απόρριτη συνάντηση εις τα ότα και εις τα όματα Ελλήνων δημοσιογράφων, τους οποίους σε προσεκάλεσαν, και επειδή καταλαβαίνω ότι το πιάτο γίνεται πιο νόστιμο και πιο εύπεπτο όταν αποτελεί διαρροή μιας δήθεν μυστικής συναντήσεως, εξετάζω αυτήν τη διαρροή ως μία προσπάθεια καταγραφής ενός μηνύματος από πλευράς της Βρετανικής πολιτικής στην περιοχή. Ποιο είναι αυτό το μήνυμα? Το μήνυμα είναι ότι μην παίρνει το μυαλό σας αέρα εσάς των Ελλήνων ότι θα έχουμε μία ομαλή, μία μη ομαλή και μία μη ανέμακτη μετάβαση στην Τουρκία. Να ξέρετε ότι η Βρετανική πολιτική βρίσκεται εδώ και δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο. Μπαίνω στον πειρασμό να πω ότι περίπου 10 μέρες πριν διαρρεύσει αυτή η είδηση, είχα δηλώσει εις τον τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα ηλεκτρονικά τις εξής δύο φράσεις. Ότι η μετάβαση θα είναι, δεν θα είναι ομαλή και δεν θα είναι ανέμακτη. Αυτό το οποίο βγήκε κατά λέξη από την συνάντηση των Βρετανών πρέσβειων ήταν ότι η συνάντηση μετά 10 μέρες ήταν ότι η συνάντηση θα είναι ομαλή και ανέμακτη. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι κάνω μοιραία τη σύγκριση και συνεχίζω να πιστεύω ότι επειδή ο Ερντογάν δεν είναι ένα πρόσωπο, ο Ερντογάν εκπροσωπεί μία κατάσταση, ένα σύστημα το οποίο έχει καταφέρει να διαβρώσει και να κατακυριεύσει το τουρκικό διοικητικό σύστημα, και μέσα στο διοίκηση βάζω και τις ένοπλες δυνάμεις, βάζω και τη δικαιοσύνη, βάζω και τα σώματα ασφαλείας, βάζω και τις ειδικές υπηρεσίες, τα βάζω όλα. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί παρά να αμυνθεί. Αν σκεφτούμε δε ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραστρατιωτικές οργανώσεις, οι οποίες είναι σχεδόν επίσημες ή μη επίσημες στην Τουρκία και είναι ένοπλες. Αν σκεφτούμε ότι η οργάνωση των αδερφών μουσουλμάνων είναι ένοπλη στην Τουρκία και χέρι προστασίας μέχρι σήμερα, από τη μία μεριά. Και από την άλλη μεριά το απίθμενο μίσος το οποίο υπάρχει στο υπόλοιπο ποσοστό της κοινωνίας, το οποίο δεν θα στηρίξει το καθεστώς Ερντογάν στις επόμενες εκλογές, αντιλαμβάνεστε ότι εμένα δεν μου έρχονται μηνύματα ούτε ομαλής, ούτε ανεμάκτου μεταβάσεως. Η εκτίμησή σας για το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας κουρδικής υπόστασης στη Συρία ενδεχομένως, μάλλον, γιατί στο Ιράκ υπάρχει, είναι δυνατή? Τι λέτε, η εκτίμησή σας τι λέει? Εγώ πιστεύω ότι μια κουρδική υπόσταση στη Συρία είναι δυνατή. Μπορεί αυτή η κουρδική υπόσταση να έχει κάποιες ρήτρες ασφαλείας οι οποίες θα διασφαλίζουν καταρχάς το συριακό πολιτικό σύστημα. Δηλαδή ότι θα είναι επαρκώς αυτόνομες αλλά χωρίς να έχουν τις δυνατότητες να προκαλέσουν απόσχηση. Αυτού του είδους οι ρήτρες είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν αυτήν την περιορισμένη αυτονομία και στη Ροζάβα και στη βορειοανατολική Συρία, όπου υφίστανται ακόμα και οι γαλλικές και εμπλουτίζονται οι αμερικανικές βάσεις, και βεβαίως στο Ιτλίμπ και στο Αφρίν, στην ώρα του στο Αφρίν. Στο Ιτλίμπ ήδη η κατάσταση έχει γύρει εναντίον των Τούρκων τζιχαντιστών και των τουρκικών φυλακίων. Και προσέξτε, αυτού του είδους η μερική αυτονομία
η μεν Αφρίνη Τλίμπ θα, και ένα μέρος της Ροζάβα θα εξαρτάται από τη Ρωσία, η δε το υπόλοιπο μέρος της Ροζάβα και της βορειοανατολικής Συρίας θα εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία. Οπότε έρχομαι κάπου να συναντηθώ σε αυτό που λέει και ο φίλος μου ο Σάβας, ότι εδώ θα πρέπει να υπάρχουν συναντήσεις, συγκλήσεις απόψεων και αποφάσεων μεταξύ αυτών των τριών δυνάμεων, όχι μόνο των δύο, των τριών. Αλλά πάντα με ένα καθεστώς μερικής αυτονομίας, η οποία θα εξυπηρετεί και τους Κούρδους ως ενδυνάμει πολιορκητικό κρυό για την Τουρκία, αλλά από την άλλη μεριά, όπου και οι τρεις αυτές πλευρές θα έχουν τη δυνατότητα να συναποφασίζουν για το μέλλον ενός μεγάλου Κουρδιστάν. Συμφωνείτε, κύριε Καλεντερίδη? Ναι, ναι, εγώ πιστεύω... Είμαστε κοντά στη δημιουργία μιας τέτοιας υπόστασης. Μα υπάρχει, de facto, το 2011. Προχθές ο Λαυρόφ δέχθηκε την πρόεδρο του Κοινοβουλίου αυτής της αυτόνομης περιοχής. Για ποια μιλάμε? Αυτοδιοικούμενης περιοχής. Ναι. Για τη Ροζάβα μιλώ, για το αυτόνομο κράτος στη Συρία, στη Βορειοανατολική Συρία. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα κράτος, ξέρετε, από το 2011 μέχρι σήμερα. Δεν είναι από κανέναν αναγνωρισμένο αυτό. Δεν είναι, αλλά είναι το πρώτο στάδιο, δεν ήταν και το, το κράτος του Νοτίου Κουρδιστάν, του Βορείου Ιράκ, και αυτό υπήρχε από το 1992 de facto και αναγνωρίστηκε το 2005 με το Σύνταγμα του Ιράκ. Εδώ λοιπόν λειτουργεί αυτό το κράτος από το 2011 και υπάρχουν συνομιλίες στις οποίες συμμετέχει και το τουρκικό κράτος, η Τουρκία δηλαδή, στην Αστανά, με ένα προσχέδιο συντάγματος 84 άρθρων ρωσικής έμπνευσης, που εκεί προβλέπει την παραχώρηση εθνοπολιτισμικής αυτονομίας στους Κούρδους. Τι σημαίνει αυτό? Έστω και αυτή η κουτσορεμένη αυτονομία, αν δοθεί, η Τουρκία δεν μπορεί, οι Κούρδοι της Τουρκίας, να έχουν λιγότερα δικαιώματα από τους Κούρδους της Συρίας, την οποία η Τουρκία, Συρία, θεωρούσε ως ένα αυταρχικό καθεστώς και γι' αυτό επενέβη εκεί με το λεγόμενο ελεύθερο Συριακό στρατό. Εάν η Συρία παραχωρήσει δικαιώματα, τότε τουλάχιστον τα ίδια δικαιώματα πρέπει να παραχωρήσει και η Τουρκία, δηλαδή εθνοπολιτισμική αυτονομία. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαββίδη και κύριε Μάζη? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε κατακλυσμιαίες αλλαγές στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι ένα κράτος που χτίστηκε πάνω σε τέσσερις πυλώνες. Ένα κράτος, ένα έθνος, μια γλώσσα, μια θρησκεία. Εάν λοιπόν αναγνωρίσει αυτό το κράτος που χτίστηκε, οικοδομήθηκε έτσι, την ύπαρξη μιας άλλης γλώσσας και μιας άλλης εθνότητας, αρχίζει η αποδόμηση του. Τότε πρέπει να αλλάξει αυτό το κράτος. Αρχίζει το ξύλωμα του πουλόβερ, γιατί θα έρθει η σειρά από εκεί και μετά των Αλεβιτών, που είναι μια θρησκευτική ομάδα που αριθμεί 15-20 εκατομμύρια. Θα έρθει η σειρά των Αράβων που ζουν μέσα στην Τουρκία να αναγνωριστούν και αυτοί ως τα ίδια δικαιώματα, των Λαζών και άλλων. Πήραμε μια εικόνα από το κουρδικό. Πήραμε μια εικόνα. Πάμε τώρα σε αυτό που μας ενδιαφέρει. Αυτή την συνέργεια. Κύριε Σαββίδη, συγγνώμη. Τότε θα μιλάμε για άλλη Τουρκία. Μια άλλη Τουρκία. Σωστά, σωστά. Και με εκείνη την Τουρκία πραγματικά η Ελλάδα μπορεί να συνομιλήσει και μπορεί ακόμα και να κάνει και να είναι και μια καλή συμφωνία καλής γειτονίας και φιλίας. Βέβαια. Με μια Τουρκία που θα αναγνωρίζει τις εθνότητες που κατοικούν στον Εγώ καθώς. Εδώ είναι που διαφοροποιούμε λίγο από τον Σάβα. Σας ακούμε. Πιστεύω ότι αυτή η ενδυνάμη αλυσιδωτή αντίδραση την οποία περιέγραψε από τη φάση της την Συριακή, ας την ονομάσουμε, μέχρι τη φάση της την Τουρκική, θα χρειαστεί και αρκετό χρόνο και ανάλογες πιέσεις στην Τουρκία. Γιατί η Τουρκία δεν θα αναγκαστεί έτσι εύκολα να δεχθεί αυτό. Σωστά, και εγώ με εσάς συγκλίνω, σε εσάς συγκλίνω. Στη δική σας άποψη συγκλίνω κι εγώ. Δεν γράφει ο κύριος Καλεντερίδης. Λοιπόν, πάμε... Μια πιθανότητα εξέφρασα, να μην ξεχνάμε ότι οι Κούρδοι μπήκαν στη Βουλή το 2015 με 82 βουλευτές. Τα ποσοστά τους τώρα είναι γύρω στο 13%. Είναι η δύναμη η οποία θα καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις στη μετά Ερντογάν εποχή. Δεν αρκούν
τα κουκιά για τα έξι κόμματα της αντιπολίτευσης. Καθοριστικός παράγοντας θα είναι οι Κούρδοι. Άρα, ασφαλώς το τουρκικό κράτος το τελευταίο πράγμα που θα κάνει θα είναι να παραχωρήσει αυτονομία, αλλά εάν δεν υπάρχει άλλος δρόμος, τελικά θα υποχρεωθεί από τις εξελίξεις να τον ακολουθήσει. Κάποια στιγμή πολιτισμικά δικαιώματα σκέφτηκε να δώσει ο Ερντογάν, αλλά επειδή έχασε τότε στις εκλογές, σε αυτή την πορεία των εκλογών, έπεσε πολύ, τα πήρε πίσω. Πάμε τώρα να δούμε λίγο αυτή την σύγκληση Ισπανίας με την Τουρκία. Αν είναι πραγματική, αν ξέρουμε κάτι, τι βάση και τι παρασκήνιο έχει, διότι φαίνεται ότι οι Ισπανοί ενημέρωσαν και την ελληνική κυβέρνηση για αυτή τη συνάντηση, προσπάθησαν να την καθησυχάσουν ή τις είπανε ότι θα κάνουν κάτι και τους έδωσαν μια εικόνα αυτού που θα κάνουν. Δηλαδή τώρα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία η Γαλλία τραβάει άλλη γραμμή, η Ισπανία τραβάει άλλη γραμμή και η Γερμανία άλλη γραμμή. Τι λέτε, κύριε Μάζα? Ναι, πάνω σε αυτό θέλω να πω το εξής. Εάν δούμε το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας, θα δούμε ότι έχουν γίνει συμφωνίες σε όλους τους άλλους τομείς και κλάδους, εκτός από την άμυνα και την ασφάλεια. Στην άμυνα και την ασφάλεια δόθησαν προφορικές υποσχέσεις από την ισπανική πλευρά προς την τουρκική πλευρά. Τους πουλάει όπλα, δεν θα τους πουλήσει όπλα? Αυτό ακριβώς. Εδόθησαν προφορικές υποσχέσεις ότι θα κατασκευαστεί ένα μεγάλο αεροπλανοφόρο κτλ. Πρώτα-πρώτα, η κατασκευή ενός αεροπλανοφόρου, ιδιαίτερα από την Ισπανία, όταν από τη Γαλλία χρειάζεται 10 χρόνια, από την Ισπανία ας δεχτούμε ότι θα χρειαστεί και αυτό 10 χρόνια. Έτσι. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα της κατασκευής, προσθέστε και το διάστημα της υπογραφής των συμφωνιών, της συμβασιοποιήσεως των συμφωνιών και μετά θα φτάσουμε λίαν επίοικος στα 12. Σε αυτά τα 12 χρόνια ούτε ο κύριος Ερντογάν θα βρίσκεται στην κυβέρνηση, ούτε ο κύριος Σάντσεθ. Αυτό είναι η μία παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση για μένα είναι ότι η Ισπανία βρέθηκε μάρτης μίας συγκλήσεως η οποία ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Παραπέμπω στον Αλεξάνδερ Κοζεύ ή Κοζεύνικοφ που ήταν το όνομά του. Άνθρωπος ο οποίος σύμφωνα με τις ιστορικές έρευνες οι οποίες έχουν γίνει και έχουν αποδειχθεί μετά από την δημοσιοποίηση και των υπομνημάτων του, τα οποία είχαν κατατεθεί με μυστικό τρόπο στον στρατηγό Ντεγκόλ όταν αυτός ανέλαβε την εξουσία, αποδεικνύεται ότι ο Κοζεύ, ο οποίος ήταν καθηγητής αγγελιανής φιλοσοφίας στη Σορβόνη, αλλά παράλληλα ήταν και ένας μεγάλος οραματιστής της περιόδου της μεταπολεμικής. Σε αυτά τα οράματά του είχε θέσει ένα πρόταγμα. Είχε πει ότι η Ευρώπη θα μπορέσει μετά το Δεύτερο Πόλεμο να λειτουργήσει πλέον ειρηνικά, με τάξη και με σκοπό την ανάπτυξη, μόνον όταν αναλάβει τις τύχες της ένα τρίγωνο από τρεις λατινικές δυνάμεις. Η μία και η επικεφαλής θα ήταν η Γαλλία, η δεύτερη η Ιταλία και η τρίτη η Ισπανία. Άρα, αυτό το υπόμνημα λοιπόν έμεινε μυστικό μέχρι το 80. Εσχάτως βγήκε στον αέρα και έτσι θα καταλάβουμε ότι κανένας Μονέ και κανένας έμπορος Κονιάκ δεν είναι ο δημιουργός της Ευρώπης. Γιατί στο υπόμνημα αυτό ο Μακαρίτης ο Κοζεύνικοφ είχε πει ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ελέγξουμε τον άνθρακα και το χάλιβα της Γερμανίας. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τι έλεγε? Έλεγε τον προπάτορα της ΕΚΑΧ. Πράγμα το οποίο και έγινε. Το δεύτερο που έχω να πω βάσει αυτής της μικρής εισαγωγής, το βιβλίο του δημοσιεύτηκε, λέγεται «Λατινική Αυτοκρατορία». Βάσει αυτής λοιπόν της εισαγωγής... Υπάρχει και στα ελληνικά. Βεβαίως. Ναι. Εξαντλήθηκε, αλλά επειδή το έχω σκανάρει μπορώ να σας το στείλω, είναι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, αν μας επιτρέψει βέβαια ο εκδότης, αλλά φαντάζομαι ότι για σας θα το επιτρέψει. Μάλιστα. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η Ισπανία βρέθηκε εκτός αυτού του τριγώνου ευνηδίως.
Και με αυτόν τον τρόπο, επειδή και αυτή λαμβάνει φυσικό αέριο από το Μαγκρέμπ και από τις ίδιες πηγές που λαμβάνει η Ιταλία και η Γαλλία, επειδή και αυτή έχει συμφέροντα στο Μαγκρέμπ, όπως έχουν συμφέροντα η Ιταλία και η Γαλλία, θέλησε να δηλώσει την παρουσία της. Και διάλεξε αυτόν τον σχετικά άκομψο και ευρωπαϊκά νομικός παράνομο τρόπο για να δείξει ότι είμαι κι εγώ εδώ. Είμαι κι εγώ ένα ισχυρό κράτος του Νότου, είμαι κι εγώ μια ισχυρή βιομηχανία του Νότου και θέλω να έχω κι εγώ μέρος σε αυτό το τρίγωνο το λατινικό το οποίο κατασκευάζεται. Ιδιαίτερα τώρα που η Γερμανία δείχνει να περνάει σε μια νέα φάση αντιλήψεως του ρόλου της και βεβαίως ξαναγυρνώντας τον Κοζέφ, το πρώτο πράγμα που είπε ο Κοζέφ είναι ότι πρέπει αυτές οι τρεις λατινικές δυνάμεις να ελέγξουν απολύτως τη Γερμανία. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν αυτό το σχέδιο σιγά σιγά να υλοποιείται, έστω και με τον τρόπο που υλοποιήθηκε, δηλαδή πρώτα το δίπολο Ιταλίας-Γαλλίας και να ακολουθήσει έστω και με άκομψο τρόπο η Ισπανία. Για να δούμε, θα ακολουθήσει. Λοιπόν, ας κάνουμε, κυρία Καλεντερίδη, σε εσάς θα έρθω μόλις κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε σε 1-2 λεπτά. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής, κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100. Μιλάμε για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη λεκάνη της Μεσογείου. Ο καθηγητής Ιωάννης Μάζης και ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης είναι οι προσκεκλημένοι μας. Λοιπόν, κύριε Καλεντερίδη, ακούσαμε τον κύριο Μάζη πώς βλέπει αυτή τη σχέση αυτού του τριγώνου, δηλαδή Μαδρίτης, Ρώμης, Παρισίων. Το Παρίσι με τη Ρώμη έχουν μια σύγκληση, φαίνεται να έχουν μια σύγκληση και εγώ είχα διαβάσει παλαιότερα, όταν λέμε παλαιότερα, κατά τη διάρκεια των γερμανικών εκλογών, ένα άρθρο από σε αμερικανική εφημερίδα, μου φαίνεται ήταν η New York Times, που έλεγε ότι το νέο ισχυρό δίδυμο της Ευρώπης, μάλλον το νέο δίδυμο που θα επηρεάσει την Ευρώπη είναι Μακρόν, δηλαδή, να μην πω, δεν έχει σημασία τα ονόματα, Γαλλία-Ιταλία. Δηλαδή, η παρουσία του Ντράγκη παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Και επειδή έχει μια αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει ένα εκτόπισμα στην Ευρώπη ο Ιταλός Πρωθυπουργός. Είναι πόλος που θα επηρεάσει τις εξελίξεις ή μόλις η γερμανική πολιτική αρχίσει να αναπτύσσεται με τη νέα κυβέρνηση, θα δούμε μια άλλη ισορροπία και αυτός ο πόλος θα υποχωρήσει. Θα πάει και ο τρίτος πόλος, δηλαδή θα πάει και η Μαδρίτη σε αυτό το δίπολο. Αλλά κυρίως θέλω να εστιάσετε εσείς, επειδή το παρακολουθείτε πολύ το ζήτημα, αυτές οι τρεις χώρες τι ενδιαφέροντα έχουν στη Λιβύη, γιατί τα ενδιαφέροντά τους είναι κάπως αποκλίνοντα. Έχουν υποστηρίξει διαφορετικές παρατάξεις. Και πώς βλέπετε να προβάλλετε το Λιβικό, αν θα γίνουν εκλογές κατά την εκτίμησή σας, θα γίνουν τελικά εκλογές, και τι φαίνεται να επικρατεί, γιατί φαίνεται να υποχωρεί η επιρροή που έχει η Τουρκία. Διότι οι αποφάσεις που παίρνουν τα δικαστήρια είναι αρνητικές για τους ανθρώπους της Τουρκίας στη χώρα. Ναι. Πρώτα να κάνω ένα σχόλιο για τη συμφωνία Τουρκίας-Ισπανίας. Είναι γνωστό, όταν τέθηκε το θέμα της επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία, ότι μία από τις χώρες που δεν στήριξαν τις ελληνικές και τις θέσεις, τις κυπριακές και τις ελλαδικές, ήταν η Ισπανία. Και αυτό γιατί οι ισπανικές τράπεζες και γενικώς τα ισπανικά οικονομικά συμφέροντα έχουν επενδύσει περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ στις τουρκικές τράπεζες και στην τουρκική αγορά. Εκτός αυτού υπάρχει ένα ελικοπτεροφόρο που κατασκευάζεται από τους Ισπανούς. Έχουν δηλαδή μια προϊστορία στη συνεργασία στον αμυντικό τομέα. Θα έλεγα ότι αυτή η κίνηση του Ερντογάν γίνεται ακριβώς για τον ίδιο λόγο που έγινε η κίνηση του Ερντογάν προς τα Εμιράτα. Τι εννοώ? Ότι στην ουσία ο Ερντογάν, ξέρετε, η πολιτική της υποστήριξης της πολιτικής της μουσουλμανικής αδερφότητας, η οποία είχε ως στόχο να ανατρέψει όλα τα απολυταρχικά καθεστώτα, λες και ο Ερντογάν δεν είναι απολυταρχικό καθεστώς, ή η μουσουλμανική αδερφότητα, λες και έχει καμία σχέση με δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, είχαν ως στόχο να ανατρέψουν τα καθεστώτα της Λιβύης, της Τουνησίας, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και να
αναλάβουν την εξουσία στελέχη της Μουσουλμανικής Αδερφότητας. Και επειδή ο Ερντογάν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το κίνημα, υποστήριξε αυτή την κίνηση και αυτό τον έφερε αντιμέτωπο με την οργή των καθεστώτων και της Σαουδικής Αραβίας και των Ιμμυράτων και της Αιγύπτου. Και αυτό λοιπόν οδήγησε τις χώρες αυτές να συμπράξουν μεταξύ άλλων και με την Ελλάδα, και αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν και οι συμφωνίες της Ελλάδας με τα Εμμυράτα και οι τριμερείς Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος και η Ελλάδα-Γαλλία. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης πολιτικής του Ερντογάν και της Μουσουλμανικής Αδερφότητας ήταν αυτές οι συμφωνίες. Τώρα, ο Ερντογάν λοιπόν, επειδή δημιούργησε ο ίδιος αυτό το αντιέξοδο και επειδή οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης που έγιναν και εξ ανάγκης, αν θέλετε, μετά το Ρους Ρέις, να καλύψει αυτό το πρόβλημα με τις συμφωνίες, δημιούργησε μια κατάσταση που έφερε την Τουρκία σε μειονεκτική θέση εναντί της Ελλάδας. Και ο Ερντογάν ζήτησε, επιδίωξε και θα επιδιώξει να εξουδετερώσει τις συμφωνίες που έχει κάνει η Ελλάδα. Τις συμφωνίες με τα Εμμυράτα μέσω της επίσκεψης του διαδόχου στην Άγκυρα. Με την Αίγυπτο είναι σε εξέλιξη συνομιλίες. Η Αίγυπτος αποδεικνύεται πολύ σκληρό καρύδι. Έχει μια πολύ σκληρή διπλωματία και δεν υποχωρεί. Και με το Ισραήλ είχαμε τις προηγούμενες μέρες πάλι κάτι. Πιστεύω λοιπόν, και έρχομαι στην Ισπανία, ότι η κίνηση εντυπωσιασμού που έκανε ο Ερντογάν, αλλά και επί της ουσίας, είναι, αν θέλετε, ένα αντίβαρο στη Συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας. Όσον αφορά την Ισπανία, η Ισπανία έχει και αυτή τα δικά της οικονομικά συμφέροντα. Είπε ο κύριος Μάλης ότι στον αμυντικό τομέα, εάν γίνει κάτι, θα γίνει από 10-15 χρόνια. Ναι, πιθανόν έτσι να είναι. Από εκεί και μετά όμως, η Ισπανία και αυτή εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα και πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ζητεί από χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, εφόσον δεν είχε βάλει όρο σχετικό όταν αγόρασε τα δικά της υποβρύχια, να μην πουλήσει υποβρύχια στην Τουρκία ή στην Ισπανία, εφόσον δεν έχουμε δώσει τίποτα στην Ισπανία, να μην κάνει συμφωνία. Αυτό το ζητάει η Ελλάδα, κύριε Καλεντερίδη, εν ονόματι μιας εξωτερικής πολιτικής που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει θεσμικά. Υπάρχει μια διαδικασία σύγκλησης των κρατών σε μια εξωτερική πολιτική. Θεσμικά δεν υπάρχει. Αλλά λίγο πολύ το τηρούνε. Εν ονόματι λοιπόν αυτής της, δηλαδή, της πολιτικής, δεν μπορεί δηλαδή κράτος μέλος της Ένωσης να συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία και από την άλλη να πουλάει όπλα τα οποία θα στραφούν εναντίον άλλου κράτους μέλος της Ένωσης. Κάπου υπάρχει μια αντίφαση. Κύριε Σαββίδη, αυτό που λέτε είναι το λογικό. Όμως έχει αποδειχθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινείται με βάση τη λογική. Και ακριβώς γι' αυτό, επειδή υπάρχει αυτό το έλλειμμα, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να κάνει τις διμερείς διακρατικές συμφωνίες που προανέφερα, η Γαλλία το ίδιο με την Ιταλία, ναι. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το κενό. Ωραία. Στις Βρυξέλλες. Στη Λιβύη τι βλέπετε? Λοιπόν, τώρα στη Λιβύη. Εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία, πέραν της στρατηγικής που είχε με τη Μουσουλμανική Αδερφότητα να μετατρέψει την Ανατολική Μεσόγειο στην ουσία σε μια μουσουλμανική λίμνη, αυτό ήθελε, διότι αν εγκαθιδριόταν καθεστώτα μουσουλμανικής αδερφότητας στην Τινησία, τη Λιβύη, την Αίγυπτο, στην Λωρίδα της Γάζας ήδη υπάρχει, η Χαμάς είναι παράρτημα, στο Λίβανο και στη Συρία, αν δούμε το χάρτη, μένουν δύο κουκίδες μόνο μέσα που δεν είναι πράσινες ενώ μουσουλμανικές. Το Ισραήλ και η Κύπρος. Άρα αυτό, εκτός από αυτήν τη στρατηγική, έχει και τη δική της ενεργειακή στρατηγική. Ποια είναι αυτή? Να αποκτήσει δικά της ενεργειακά κοιτάσματα. Γιατί έχει πιστεί η Τουρκία ότι αν δεν έχει ενεργειακή αυτονομία, δεν μπορεί να γίνει μεγάλη οικονομική αλλά και γεωπολιτική δύναμη. Αυτό για να το πετύχει, γαντζώθηκε από τη Λιβύη, αποτελεί το βασικό πυλώνα της ενεργειακής της στρατηγικής η Λιβύη, και το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μόνο το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Η Τουρκία γνωρίζει, όπως γνωρίζουν όλοι οι επιστήμονες, ότι τα μεγαλύτερα κοιτάσματα βρίσκονται στην ΑΟΣ της Λιβύης. Άρα η Τουρκία έχει ως στόχο, μέσα από την επιρροή που ασκεί και θα
θα ασκεί στην Λιβύη, έχει ως στόχο η Τουρκία να ιδιοποιηθεί τα κοιτάσματα, να πάρει ένα μεγάλο μερίδιο από τα κοιτάσματα της. Αυτό σας ρωτώ. Η δυναμική των εξελίξεων δείχνει ότι η Τουρκία θα επηρεάσει την πολιτική κατάσταση στη Λιβύη. Τώρα τι γίνεται. Την επηρέαζε. Την επηρέαζε και με ευθύνη της Ελλάδας. Το βασικό που λένε, ας χρησιμοποιήσω αυτή την έφραση, της Τουρκίας στη Λιβύη, είναι ο νυν πρωθυπουργός ο Ντιμπέιμπε. Ο οποίος απερίφθη από υποψήφιους. Απερίφθη και από ό,τι διάβασα και το αιτιολογικό της απόρριψης είναι πολύ ισχυρό. Nice. Έκανε κάποια ένσταση, αλλά φαίνεται ότι δεν. Ο επόμενος υποψήφιος για την Τουρκία θα είναι ο Φετχή Μπάσαγα. Ο Φετχή Μπάσαγα είναι ένας τουρκικής καταγωγής Λίβιος πολιτικός από την Μισράτα. Εκεί η Τουρκία έχει μια μειονότητα περίπου 100.000 κατοίκων που λένε ότι είναι Τούρκοι περισσότεροι από αυτούς. Ο Φετχή Μπάσαγα όμως διατέλεσε υπουργός εσωτερικών και μετά πρωθυπουργός με τον πρόεδρο τον Σαράζ. Εκεί λοιπόν ο Μπάσαγα κάποια στιγμή έκανε μια απότομη στροφή, πήγε με τη Γαλλία και έκτοτε η Τουρκία τον έχει βάλει στο στόχαστρο. Φαίνεται, διαβάζω Τούρκους αναλυτές που λένε ότι θα υποχρεωθεί η ελλείψη του Ντιμπέιμπε να στηρίξει τον Μπάσαγα. Μάλιστα. Όμως αυτός είναι αξιόπιστος για την Τουρκία. Δεν είναι δικός της. Επηρεάζεται από την Γαλλία. Λένε λοιπόν οι Τούρκοι ότι όλοι δουλεύουν για το Χαφτάρ. Μάλιστα. Εάν λοιπόν κερδίσει τις εκλογές ο Χαφτάρ, η Τουρκία από τώρα δουλεύει το σενάριο του εμφυλίου πολέμου. Δηλαδή έχει πείσει φυλές, φυλάρχους, αλλά και ομάδες ενόπλων μέσα στη Λιβύη να μην αποδεχθούν την κυβέρνηση του Χαφτάρ και να πάμε σε μια de facto διχοτόμηση. Πάντως είναι γεγονός ότι διακρίνω στην Τουρκία μια μεγάλη ανησυχία και ενόχληση για τις εξελίξεις στη Λιβύη. Εάν γίνουν οι εκλογές, κατά πάσα πιθανότητα η κυβέρνηση που θα προκύψει δεν θα κάνει, ας χρησιμοποιήσουμε μια τουρκική έκφραση, τα χατήρια του Ερντογάν. Κάτι που πραγματικά, αν ξέρετε, εκλείψει αυτό το ισχυρό έρισμα της Λιβύης για την Τουρκία, θα καταρρεύσει όλη η πολιτική της Ανατολική Μεσόγειου. Δηλαδή, οι εξελίξεις δημιουργούν μια αισιοδοξία ότι μπορεί να μην ελέγξει το παιχνίδι η Τουρκία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα. Ναι, θα έλεγα μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Μια συγκρατημένη. Όλες οι αισιοδοξίες μας συγκρατημένες είναι. Κύριε Μάζη, κάνει ένα άνοιγμα και προς το Ισραήλ η Τουρκία. Θα βρει απήχηση ή δεν θα ξεχαστούν τα όσα συνέβησαν τα τελευταία αρκετά χρόνια. Ένα αυτό. Δεύτερον, αν θέλετε να σχολιάσετε λίγο τη γερμανική πολιτική, δηλαδή αν διαβλέπετε κάτι από τη σύνθεση της νέας γερμανικής κυβέρνησης με υπουργό εξωτερικών, την κυρία Αναμπέλα Μπέρμποκ, πώς ονομάζεται, με συγχωρείτε και έχω ξεχάσει το όνομά της. Και επίσης πάρτε υπόψη σας και την εξής παράμετρο. Σήμερα είχε ένα, το αναδημοσιεύω και εγώ στο ιστολόγιο μου, ένα ενδιαφέρον κείμενο του κυρίου Κωσταράκου, του Μιχάλη Κωσταράκου, ο οποίος είναι επιτίμως αρχηγός ΓΕΘΑ και λέει λίγο πολύ, περιγράφει με στρατιωτικούς όρους πώς απομονώνεται στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην περιοχή, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία. Και έχει συγκεκριμένα στοιχεία, ίσως το έχετε και υπόψη σας. Λοιπόν, Ισραήλ, νέα γερμανική πολιτική και αυτά τα στοιχεία που έχει μέσα, η διαπίστωση είναι δηλαδή ότι απομονώνεται, δηλαδή εγκαταλείπεται ως γερό χαρτί στην περιοχή η Τουρκία από τους Αμερικανούς και λίγο πολύ γίνεται μια προσπάθεια να παίξει η Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα παίξει ίσα με την Τουρκία. Ποιο είναι λοιπόν το σχόλιο σας? Καταρχάς θέλω να πω ότι το Ισραήλ έχει μνήμη και ως κοινωνία και ως ένοπλες δυνάμεις και ως μυστικές υπηρεσίες. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με τους αδερφούς μουσουλμάνους. Αυτό μπορούμε να το εκλάβουμε ως θέσφατο. Εκείνο το οποίο μάλιστα το τέχνασμα το οποίο έκαμε η Τουρκία, τους τελευταίους τους οποίους ξεγέλασε ήταν τους ανθρώπους της Μοσάντ. Δηλαδή συνέλαβε εχμαλώ τους δύο Ισραηλινούς πολίτες οι οποίοι λέει φωτογράφιζαν το Λευκό Παλάτι και αυτό το πράγμα θεωρήθη ως ένδειξη κατασκοπίας. Αυτό βεβαίως δεν ακούγεται ούτε ως ανέκδοτο σε κανένα μέρος του κόσμου. Εγώ το έχω φωτογραφίσει αυτό το παλάτι 100 φορές. Άρα λοιπόν είστε πράκτορ, κύριε Σαββίδη, και
και είστε πράκτορ της Μοσάντ και εσείς. Λοιπόν, έπρεπε να σας συλλάβουν. Κακώς το είπα. Μπορεί άμα πάω στην Τουρκία τώρα να με συλλάβουν, ναι. Ναι, έστω. Δεν θα σας ανταλλάξουν βέβαια με το Ισραήλ. Θα ζητήσουν από την ελληνική κυβέρνηση. Εκεί φοβούμαι για την τύχη σας. Εν πάση περιπτώσει, είναι φίλος ο Ερντογάν. Ναι, ακριβώς. Να μιλήσουμε σοβαρά. Μην νομίζετε ότι αυτό το πράγμα το εδέχθησαν ευχαρίστως οι Ισραηλινές υπηρεσίες, γιατί ήταν εμφανής κοροϊδία η οποία είχε σαν στόχο να φέρει σε επαφή τον Ερντογάν με τον Ναφταλή Μπένετ για να προσπαθήσει να κάνει αυτό το οποίο προσφιέστατα ο κύριος Καλεντερίδης χαρακτήρισε ως πολιτική διατρήσεως του ελληνικού διπλωματικού πλέγματος, το οποίο χτίζεται τον τελευταίο καιρό με όλα τα κράτη της Μέσης Ανατολής και του Μαγκρέπ. Συνεπώς, όλο αυτό με δεδομένο ότι σε καμία περίπτωση το Ισραήλ δεν θα δεχθεί να ελεγχθούν οι διαδρομές των φυσικών αερίων των δικών του από τουρκικά χέρια, θα ήταν κάτι το οποίο θα είχε γίνει εδώ και καιρό, ξέρετε, κύριε Σαββίδη, διότι πολλοί και επιχειρηματικοί κύκλοι στο Ισραήλ, αλλά και ορισμένοι πολιτικοί κύκλοι, έγερναν προς αυτήν την άποψη ότι ο συντομότερος δρόμος και ο οικονομικότερος είναι η διαδρομή από την περιοχή της λεκάνης της Λεβαντίνης των Ισραηλινών κοιτασμάτων προς τα εδάφη της Τουρκίας και από εκεί στην Ευρώπη. Έτυχε να βρεθώ σε διεθνή συνέδρια στο Ισραήλ που είχαν αυτό το αντικείμενο και τους είχα κάνει μερικές ερωτήσεις, γιατί με ρώτησαν πώς το βλέπω. Τους είχα ρωτήσει το εξής. Πρώτον, θεωρείτε ότι η Τουρκία τηρεί τις υποσχέσεις και τις συμφωνίες της? Σε πολύ φιλικό τόνο μιλούσαμε. Μου είπαν και αυτοί, δεν θα λέγαμε ότι είναι ο υποδειγματικός εταίρος. Μπράβο. Δεύτερον, θεωρείτε, τους ρώτησα, ότι το πολιτισμικό υπόβαθρο της Τουρκίας είναι ό,τι χαρακτηρίζει αυτήν τη στιγμή και την πολιτική της και τη γεωπολιτική της αντίληψη και τη γεωστρατηγική αντίληψη για τον εαυτό της? Μου είπανε ναι. Υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το υπόβαθρο είναι ισλαμικό? Μου απήντησαν όχι, δεν υπάρχει. Τότε λέω, περάστε το φυσικό σας αέριο από την Τουρκία. Το αποτέλεσμα ήταν να γελάσουμε όλοι πάρα πολύ δυνατά και να πάμε για καφέ. Σας το λέω αυτό γιατί είχε συμβεί πριν τουλάχιστον 7-8 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει τίποτε μέχρι σήμερα. Το Ισραήλ δεν μπορεί να δεχθεί τον εκβιασμό τον τουρκικό, δηλαδή τον εκβιασμό των αδερφών μουσουλμάνων, όπως και τον τουρκικό αντισημιτισμό. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε κάτι τρομακτικά νούμερα πωλήσεως του Mein Kampf στην Τουρκία μέχρι σήμερα. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια πρέπει να, τα τελευταία 3-4 χρόνια πρέπει να έχουν πουληθεί τουλάχιστον 3 εκατομμύρια αντίγραφα του Mein Kampf. Ο αγώνας μου είναι το βιβλίο, δηλαδή του Χίτλερ, ο αγώνας μου. Ακριβώς. Ο τουρκικός αντισημιτισμός είναι θρυλικός. Δεν μπορούν οι Ισραηλινοί να το δεχτούν αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, το να αλλάξει μια κατάσταση, και δεν θα αλλάξει εύκολα, θα αφήσει έντονα τα ίχνη της, από τους αδελφούς μουσουλμάνους μέχρι τους νεοφασίστες και νεοναζί που εκπροσωπούν τα υπόλοιπα κόμματα, τα δήθεν σοσιαλιστικά, τα δήθεν κεντρώα, τα δήθεν φιλελεύθερα της Τουρκίας και βεβαίως αυτά τα οποία είναι ανοιχτά νεοναζιστικά, όπως της κυρίας Αξενέρ, του κυρίου Μπαχτσελή κτλ., θα πρέπει να περάσουν πολλές χιλιάδες χρόνια. Συνεπώς, δεν θεωρώ πιθανή μια οποιαδήποτε προσέγγιση του Ισραήλ με την Τουρκία τη στιγμή που το Ισραήλ έχει εναλλακτικές διεξόδους πολύ ισχυρές. Και δεν ομιλώ μονάχα για τον αγωγό τον αγωγό East Med, ο οποίος μπορεί να μετατραπεί και σε καλώδιο. Έτσι. Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλές παραμέτρους, αλλά και το καλώδιο είναι μια εξαιρετική λύση, η οποία πάλι δημιουργεί μια ζεύξη Ισραήλ, Αιγύπτου, Κύπρου, Κρήτης, Ελλάδος, Ευρώπης.
Τη στιγμή λοιπόν αφενός που έχει αυτή την ενεργειακή δίωδο, η οποία είναι και φθηνότερη ως καλώδιο, αλλά και ασφαλέστερη από τεχνικής πλευράς, και από την άλλη μεριά έχει ένα γεωστρατηγικό πνεύμονα που λέγεται Κύπρος, Κρήτη, Αιγαίο και Ελλάδα, μην νομίζουμε ότι η επένδυση που έγινε στην Καλαμάτα με το κέντρο εκπαιδεύσεως πιλότων, που εκεί έσπευσε το Ισραήλ να βάλει το αποτύπωμά του, μην νομίζετε ότι είναι μια τυχαία κίνηση. Δεν γίνονται τέτοιου είδους τυχαίες κινήσεις. Το Ισραήλ αντιλαμβάνεται πλέον ως πνεύμονα ασφάλειας, δημοκρατίας και δικού του γεωστρατηγικού βάθους την Κύπρο και την Ελλάδα. Αυτό είναι σαφές και είναι ένα κεκτημένο αυτή τη στιγμή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και θα έλεγα και της κυπριακής. Γι' αυτό αντιδράσεις όπως αυτές που διαγνώσκω στο ελληνικό κοινοβούλιο νομίζω πως δεν έχουν θέση, θέλουν ένα μεγαλύτερο βάθος σκέψεως πριν αντιδρούμε σε αυτές τις επιλογές. Και ένα σχόλιο για τη γερμανική πολιτική. Η γερμανική πολιτική τώρα. Η γερμανική πολιτική μένει να διαλευκανθεί. Εγώ είμαι πολύ συγκρατημένος. Βεβαίως θα χρησιμοποιήσω την έκφραση που χρησιμοποίησατε κι εσείς. Συγκρατημένα αισιόδοξος, διότι το Υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνεται από τους Πρασίνους, οι οποίοι όσο και Γερμανοί να είναι, έχουν μία άλλη αντίληψη για κάποια πράγματα. Επιπλέον, οι Γερμανοί Πράσινοι έχουν μία στενή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω δηλαδή ότι και οι συμφωνίες τις οποίες υπέγραψε η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι ευεργετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έλεγα και για την Ελλάδα, αν ληφθεί υπόψη ότι είναι συμπληρωματικές με τις γαλλικές συμφωνίες της Ελλάδος. Μάλιστα. Διότι δεν μπορώ να δεχτώ ότι πρέπει να χωριζόμαστε σε Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς σε σχέση με την Αμερικανική και την Γαλλική Συμφωνία. Η Αμερική θεώρησε απολύτως απαραίτητη την γαλλική ανάμιξη και έτσι έκανε αποδεκτή την ανάμιξη αυτή με ό,τι σημαίνει. Συνεπώς, δεν μπορώ να δεχθώ ότι η νέα κατάσταση στη Γερμανία, με δεδομένο και το ειδικό βάρος της Συμφωνίας Παρισίων-Ρώμης, που ευνοεί τον Ευρωπαϊκό Νότο, δεν θα οδηγήσει σε μια καλύτερη πορεία τα πράγματα στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάζη. Κύριε Καλεντερίδη, έχουμε 4 λεπτά χρόνου. Κυρίως αν θέλετε εστιάστε λίγο σε αυτό το σχόλιο του κυρίου και του κυρίου Κωνσταράκου, το οποίο έχει ενδιαφέρον. Αν πράγματι το είδα και στο δικό σας το ιστολόγιο αναρτημένο, άρα το έχετε διαβάσει, αν υπάρχει πράγματι μια απομόνωση σε μια νέα γεωπολιτική αρχιτεκτονική στην περιοχή, απομόνωση της Τουρκίας. Ναι, το είπα και πριν από λίγο, ότι η Τουρκία αυτοαπομονώθηκε. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε, ειδικά μετά το 2016, μετά το πραξικόπημα ή την απόπειρα πραξικόπηματος. Για στρατιωτική απομόνωση, για στρατιωτική, μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας. Επειδή αυτό που επιχείρησε να κάνει η Τουρκία πλήττει τα συμφέροντα, τα στρατηγικά συμφέροντα της Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικής, Αγγλίας, Γαλλίας, εκ των πραγμάτων η Τουρκία οδηγήθηκε σε απομόνωση. Και αυτό επιχειρεί να κάνει, όπως σας είπα πριν από λίγο, με τα Εμιράτα, το Ισραήλ. Άρα η επίσης η στροφή προς τη Ρωσία που έγινε για άλλους λόγους, για το Κουρδικό έγινε, για τη Βόρεια Συρία έγινε η στροφή προς τη Ρωσία. Θέλησε η Τουρκία με αυτή την κίνηση να εκβιάσει τις ΗΠΑ, να μην στηρίζουν τους Κούρδους στη Συρία για να μην πάει στη Μόσχα. Θα δούμε που θα καταλήξει αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό οδηγήθηκε η Τουρκία σε αυτοαπομόνωση και σε στρατιωτικό επίπεδο. Με S-400 όλες οι πόρτες της Δύσης, οι στρατιωτικές κλείνουν. Είναι έξω από τους λογαριασμούς. Και ξέρετε, η Τουρκία ετοιμάζεται να πάρει και δεύτερη μοίρα των S-400. Αυτό δείχνει ότι το χάσμα διευρύνεται και γι' αυτό πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές έχει δίκιο ο κύριος Κωνσταράκος. Θα ήθελα όμως, κύριε Σαββίδη, να πω αυτά τα 3 λεπτά που μου μένουν. Γιατί αντιδράει η Τουρκία στην Αλεξανδρούπολη? Καταρχάς, γιατί αντιδράσει οτιδήποτε κάνει η Ελλάδα είναι πραγματικά παράλογο.
Η Τουρκία που επέρεται για τους υπερεξαπλισμούς που κάνει η ίδια. Ξέρετε τι γίνεται, μας τα δείχνουν. Και μάλιστα ένα κανάλι κάνουν και χωρίς να θέλουν, πιστεύω, και ψυχολογικές επιχειρήσεις εναντίον της Ελλάδας, δείχνοντας συνεχώς τα επιτεύγματα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Η Τουρκία λοιπόν την ίδια στιγμή που επέρεται για τα δικά της, κατηγορεί την Ελλάδα επειδή υπερεκπλήζεται με βάση τη δική της λογική. Η αντίδραση λοιπόν και για τη Γαλλία και για την Αμερική γίνεται γιατί η Τουρκία είχε θεωρήσει, ειδικά μετά την κρίση, ότι η Ελλάδα πλέον είναι ένα μη κράτος και ότι χωρίς να ρίξει μια ντουδεκιά θα πάρει τη Δυτική Θράκη, τη Γαλάζια Πατρίδα και την Κύπρο. Τώρα δεν τις βγαίνουν αυτά και αντιδρά με αυτή την νευρικότητα. Γιατί όμως ιδιαίτερα για την Αλεξανδρούπολη, δύο λεπτάκια. Ξέρετε, άλλαξε ο γεωπολιτικός χάρτης στον Εύξεινο Πόντο. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η μοναδική χώρα που είχε ακτές νατοϊκή στον Εύξεινο Πόντο ήταν η Τουρκία. Και αντιλαμβάνεστε ότι η γεωπολιτική αξία της Τουρκίας ήταν ποια ήταν ως μοναδική χώρα του ΝΑΤΟ και ποια είναι τώρα που έχουμε άλλες δύο χώρες, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Και το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θέλοντας, ακολουθώντας και το συντομότερο δρόμο, στις δουλείες της συνθήκης του Μοντρέ, επέλεξαν την Αλεξανδρούπολη ως λιμάνι και αεροδρόμιο και τον σιδηροδρομική γραμμή που θα εξυγχρονιστεί, τη σιδηροδρομική γραμματεία που θα οδεύει προς αγορά, μέχρι τις βαλτικές χώρες. Ναι, εκεί λοιπόν, το γεγονός λοιπόν ότι επέλεξε αυτή την περιοχή οι ΗΠΑ, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους σχεδιασμούς της Τουρκίας. Τι ήθελε η Τουρκία? Να ασκεί επιρροή στη Δυτική Θράκη με κάθε τρόπο που η παρουσία των Αμερικανών εκεί, είτε στην Αλεξανδρούπολη, είτε στο Πετροχώρι της Ξάνθης, μερικών εκατοντάδων Αμερικανών στην περιοχή, αλλά και η μια βάση στην Αλεξανδρούπολη, 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Τουρκία, είναι ένα ανάγχωμα στην τουρκική επιθετικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό ήθελα να κάνω και αυτή την ερμηνεία για να αντιληφθούν και οι θεατές. Για ποιο λόγο πονάει τόσο πολύ την Τουρκία, Αλεξανδρούπολη? Νομίζω δώσαμε μια καλή εικόνα του τι γίνεται στη λεκάνη της Μεσογείου. Ευχαριστώ, κύριε Μάζη, για την παρουσία σας και εσάς, κύριε Καλεντερίδη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.